Πρόεδρε, καλημέρα. Αντιδήμαρχε Παιδείας και Πολιτισμού, κύριε Κώστα Πατσινέβελε. Αρχηγέ της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κορινθίων, κύριε Νανόπουλε. Κύριε Θεματικέ Αντιπεριφερειάρχη, Γκίκα Αθανάσιε. Πολιτευτές του Νομού Κορινθίας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης, κύριε Πετρίτσι, κύριε Παπαφωτίου, κύριε Σταυρέλη, κύριε Πανταζή, κύριε Κουτσογκύλα, κύριε Κουριώτη, εκ μέρους όλων των φορέων και της πρωτοβουλίας πολιτών που διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, σας καλωσορίζουμε. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα, που έδιωξε στους τύραννους και ελεύθερη είσαι τώρα. Είσαι και θα είσαι ελληνική, Ελλήνων το καμάρι, και εμείς σας αντικρίζουμε περήφανα και πάλι. Με αυτούς τους στίχους, εδώ και μέρες, με αυτό το εμβατήριο στα χείλη, διαδηλώνουν καθημερινώς την βαθιά ριζωμένη συνείδησή τους για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, μαθητές από όλα τα σχολεία της Μακεδονίας, με ελληνικές σημαίες υψωμένες, με τον ήλιο της Βεργίνας ψηλά. Η νεότερη γενιά στέλνει το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση εντός και εκτός της χώρας. Υπάρχει μόνο μια Μακεδονία και η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική. Αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πανελλαδικής εμβέλειας δεν έτυχε να μάθουν και να προβάλλουν κάτι σχετικά. Αυτό το μήνυμα της ελληνικότητας της Μακεδονίας έστειλαν οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, αλλά και συμπατριώτες μας που ήρθαν από το εξωτερικό με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια στη μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη μας, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στις 21 Ιανουαρίου του 2018. Σύμφωνα με το βρετανικό BBC, οι διαδηλωτές έφταναν τις 800.000. Ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούσαν για 1 εκατομμύριο. Αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας δεν έτυχε να μάθουν και να προβάλλουν κάτι σχετικά. Επίσημα χείλη εδώ έκαναν εκτιμήσεις για 50.000. Ακόμη γελούν και οι πέτρες. Αυτό το μήνυμα της ελληνικότητας της Μακεδονίας έστειλαν οι πλέον του 1,5 εκατομμυρίου Έλληνες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου του 2018. Επίσημη ανακοίνωση έκανε λόγο για περίπου 100.000. Κάθε σχόλιο περιπέτει. Στην οδό Αμαλίας, ανάμεσα στην πλατεία Συντάγματος και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δέσποζε η μεγαλύτερη σημαία από όλες. Ήταν η σημαία που είχε φτιάξει μόνος του, ο δολοφονημένος ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, βορειοϋπειρώτης συμπατριώτης μας, Κωνσταντίνος Κατσίφας. Στις 17 Ιουνίου του 2018, η κυβέρνηση της Ελλάδος, σαφώς διαφορετική η νοηματοδότηση από το να πούμε ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Ελλάδος, λοιπόν, υπογράφει στις πρέσπες την λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών με εκπροσώπους ενός φορέα που δεν έχει ούτε σύνορα διεθνώς αναγνωρισμένα, ούτε όνομα διεθνώς αναγνωρισμένο, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κράτος. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες επιχειρούν να πλησιάσουν την περιοχή τη μέρα εκείνη, αλλά οι υπογράφοντες βρίσκονται σκοπίμως αποκλεισμένοι και προστατευμένοι από τη λίμνη των Πρεσπών. Οι Έλληνες πολίτες με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια δέχονται επίθεση από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με χημικά και εκτεταμένη χρήση ακραίας βίας στο χωριό Πισοδέρι. Πολλοί συμπολίτες μας τραυματίζονται σοβαρά, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας δεν έτυχε να μάθουν και να προβάλλουν κάτι σχετικά. Το μόνο που έτυχε να μάθουν και να προβάλλουν ήταν τα υποκριτικά χαμόγελα όσων υπέγραφαν. Εκατομμύρια Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος μας, αλλά και στο εξωτερικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία,
Υψώνουμε καθημερινώς τη φωνή μας για να καταθέσουμε την αλήθεια, ότι δεν παραδίδουμε τη Μακεδονία μας σε κανέναν, ούτε ως προς το όνομα, ούτε ως προς τη γλώσσα, ούτε ως προς την εθνικότητα, ούτε ως προς τον πολιτισμό μας, ούτε ως προς την ιστορία μας, ούτε ως προς όσα προκύπτουν από όλα αυτά. Αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πανελλαδικής εμβέλειας δεν έτυχε να μάθουν και να προβάλλουν κάτι σχετικά. Μόνο τον κύριο Ζάιφ από τα Σκόπια ξέρουν να προβάλλουν, για να μας λέει ότι εμείς είμαστε Έλληνες και οι συμπατριώτες του Μακεδόνες. Ανήμερα του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940, στην ελληνική σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες Βόρειο Ήπειρο, πέφτει νεκρός, με τρόπο που προκαλεί τουλάχιστον πολλά ερωτηματικά, ο Έλληνας ως Βορειοηπειρώτης Κωνσταντίνος Κατζήφας από πειρά της αστυνομίας γειτονικού κράτους. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914 καθορίζει με λεπτομέρεια τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων στο έδαφος της Βορείου Ηπείρου. Η κραυγή αγωνία των Ελλήνων εκεί και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας ηχούν δυνατά. Αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας δεν έτυχε να μάθουν και να προβάλλουν κάτι σχετικά. Ένας από τους συμπολίτες μας που υψώνει δυνατά τη φωνή του εδώ και καιρό απ' άκρου εισάκων στη χώρα είναι και ο Θεοφάνης Μαλκίδης, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Ο κύριος Μαλκίδης οργώνει καθημερινώς τη χώρα, αποδομώντας τα έργα εκείνων που επιχειρούν να αποδομήσουν τα θεμέλια της Ελλάδος μας. Αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας δεν έτυχε να μάθουν και να προβάλλουν κάτι σχετικά. Η φωνή όλων μας όμως είναι πιο δυνατή από τα εμπόδια που θέτουν όσοι δεν θέλουν να ακουστεί η αλήθεια. Ήρθαμε σε επαφή μαζί του και χωρίς δεύτερη σκέψη ο ίδιος προσφέρθηκε να βρεθεί κοντά μας. Ταξίδεψε χθες υπό βροχή από τη μακρινή Αλεξανδρούπολη με τη σύζυγό του, γιατί έτσι είναι κανείς πιο δυνατός. Στον πολιτισμό μας η οικογένεια είναι το πρώτο στήριγμα του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν υποβροχή από τη μακρινή Αλεξανδρούπολη για να προσφέρει τις γνώσεις του χθες το βράδυ στον Άφλιο και σήμερα ακούραστο στην πρωτεύουσα του νομού μας στην Κόρινθο. Σκοπός μας δεν είναι μια απλή συζήτηση. Σκοπός μας είναι να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια αποδόμησης της πατρίδας μας. Η γνώση, η ανταλλαγή σκέψεων, η κατάθεση προτάσεων από όλους προς όλους θα δυναμώσει τη δημοκρατική πατριωτική δράση μας μέχρι να φέρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Λίγες πληροφορίες τώρα για τον ομιλητή μας. Ο Θεοφάνης Μαλκίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από προγόνους διασωθέντες της γενοκτονίας του κεμαλικού φασισμού από το 1908 έως το 1924 και των ολοκαυτωμάτων κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής που υπέστη η χώρα μας από το 1941 έως το 1944, περίοδο κατά την οποία η οικογένειά του είχε θύματα, ορφανά και αγνοούμενους. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικά και κοινωνιολογία και είναι διδάκτορας κοινωνικών και πολιτικών επιστημών του Παντιού Πανεπιστημίου. Ασχολείται με ζητήματα του ελληνισμού και ειδικότερα με το ζήτημα της ανάδειξης της γενοκτονίας από την Τουρκία, των εγκλημάτων από τις ναζιστικές και φασιστικές δυνάμεις κατοχής, το θέμα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, της Θράκης, της Μακεδονίας και άλλα. Για τη δραστηριότητά του έχει τιμηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Επιπλέον, έχει τιμηθεί από την Προεδρία της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη μακροχρόνια και ανιδιοτελή του συμπαράσταση στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Τα κείμενα του Θεοφάνη Μαλκίδη έχουν μεταφραστεί στην αρμενική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, τουρκική, ρουμανική και αλβανική γλώσσα. Ενώ ο ίδιος έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα βιβλία για την γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων. Καλωσορίζουμε επίσης τους κυρίους της κοινότητας Άσου μαζί μας, ο κύριος Ναπολέων Γιανακουλόπουλος. Πριν δώσουμε το λόγο στον ομιλητή μας, να αναφέρουμε όλους τους φορείς που συμμετέχουν συνδιοργανώνοντας την σημερινή μας εκδήλωση, τη Μικρασιατική Στέγη με την πάντα δραστήρια κυρία Εξτρατιάδου Βασιλική,
Το Σύλλογο Ποντίων που εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του, τον κύριο Ιωσήφη Γιώργο. Το Σύλλογο Βορειοϋπηρωτών Κορινθίας, ο Άγιος Δονάτος. Την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών Βιβλιογραφικών Ερευνών που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο τον κύριο Παναγιώτη Χωρίκη. Τον Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο Πολυτέχνων Κορινθίας με τον πρόεδρο κύριο Λαχαζάνη Θεόδωρο, το παράρτημα Κορινθίας της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων που εκπροσωπείται από τον κύριο Μετζάκη Νεκτάριο, το μέλος της Επιτροπής του Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονικαίων που ήρθε και αυτός από μακριά κοντά μας, τον κύριο Ισάκ Ζελιανίδη. Εμείς θα θέλαμε να απευθύνουμε το λόγο στην κυρία Στρατιάδου για ένα πρώτο σύντομο χαιρετισμό και θα συνεχίσουμε. Κύριοι και κυρίες καλεσμένοι και κορίτσιες πατριώτες μας, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν κύριε Σωτηρόπουλε, διότι τα είπατε τόσο όμορφα, τόσο ταιριαστά με το θέμα, που νομίζω ότι περίτευε η παρουσία μου εδώ. Απλώς να πω ότι εκπροσωπώ τη Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, δηλαδή ένα μέρος των Κορινθίων που υπέστη, όπως και πάρα πολλές άλλες ομάδες, τη γενοκτονία από το 1908 και εντέθεν ως το 1923. Μαζί μας είναι, όπως είπατε, ο Σύλλογος Βορειοϋπηρωτών, άλλο πονεμένο κομμάτι αυτό της ιστορίας μας. Και επειδή πρόσφατα έτυχε να πάω στην Κορινθιά, έκλαψε η ψυχή μου. Πώς έχουμε ξεχάσει εντελώς. Πώς έχουμε παραπετάξει, όχι η Μικρασία που είναι το 22 εκτός Ελλάδος, αλλά αυτή τέλος πάντων πάει και έφυγε. Έφυγαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, τέλος πάντων. Μια ιστορική μνήμη, καλά που είναι ο κύριος Μαλκίδης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι και μας τη θυμίζουν. Πάει και η Βορειοϋπήρως. Την έχουμε ξεχάσει, κύριε Σωτηρόπουλε, και αυτή. Όχι μόνο σαν άτομα, και σαν κράτος. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλη την Ελλάδα, την εκτός Ελλάδος, την έχουν διαγράψει. Έχετε αντίρρηση, κυρίες και κύριοι, εσείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, μήπως οι κύριοι και κύριοι καθηγητές. Ποιος μιλάει πια για τα θέματα των Ελλήνων, των έξω από την Ελλάδα? Ποια ελληνική κυβέρνηση ποτέ στήριξε τους σχημαζόμενους αυτούς Έλληνες, Έλληνες και τραντέλληνες τη Σμύρνη, τη Κωνσταντινούπολη, τη Ήμβρου, τη Στενέδου, που αφαιρινίστηκαν εντελώς παρά τις διεθνείς συνθήκες, τη Βορειοϋπήρου. Είδαμε τώρα την αντίδραση για τον νεκρό τη Βορειοϋπήρου. Επίσης, μαζί μας σήμερα είναι ο Σύλλογος Ποντίων, άλλο πονεμένο κομμάτι. Ένα νούμερο και μόνο φτάνει. 353.000 νεκροί κατά τη γενοκτονία, που ακόμη δεν έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα μόλις στη δεκαετία του 90, κύριε Πανταζή, αν δεν κάνω λάθος, την αναγνώρισε, και η Τουρκία, καλά, αφήστε η Τουρκία, είναι στον κόσμο της, γιατί την έχουν αγκαλιάσει και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι κατά εποχές. Και επίσης είναι μαζί μας η Ένωση Πολυτέχνων. Είναι η μόνη Ένωση Ελλήνων, κύριε Νανόπουλε, κύριε εκπρόσωποι του Δήμου, κύριε Σταυρέλη, κύριε Καρπούζη, η μόνη Ένωση που θέλει τη μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Η μόνη Ένωση που πρέπει να ίσως σώσει την Ελλάδα, όπως είπε και ο κύριος Καραμπελιάς, κύριε Μαλκίδη, θέτω στην εκδήλωσή μας την πρώτη μέρα, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει από έναν εσωτερικό εχθρό μεγαλύτερο και από τους εξωτερικούς. Την υπογεννητικότητα. 43% λέει η μέση ηλικία των Ελλήνων πια. Χανόμαστε. Δεν γεννάμε και γερνάμε. Και μαζί μας ακόμη είναι η Κορινθιακή Εστία με τον ακάματο, το δραστήριο του Παναγιώτη το Χωρίκη, που ο άνθρωπος αυτός, παρότι φιλόλογος εκλεκτός, παρότι λαογράφος ξεχωριστός, νύχθη μερών μαθαίνει ελληνικούς
χορούς, δεν ξέρω σε πόσα, 5-10 σωματεία. Δεν ξέρω αν κοιμάται αυτός ο άνθρωπος. Απορώ, Παναγιώτη, η γυναίκα σου πόσο αντέχει εδώ που τα λέμε. Εμείς, οι μικρές παιδικές στέγη, νιώθουμε περήφανοι σήμερα γιατί φιλοξενούμε το Φάνη το Μαλκίδη στην πόλη μας. Μια προσωπικότητα ξεχωριστή, σοβαρή, αδρή. Μια γνήσια φωνή που δεν παραπέει ούτε στη σημερινή κατάσταση της νεολαίας μας, αχ, δεν φέκε και με νοιάζει εμένα, ούτε προς τον εθνικισμό. Είναι απλώς ο σωστός Έλληνας. Και τέτοιες φωνές χρειάζεται η πατρίδα μας. Αδρές, σοβαρές και με τεκμηρίωση ιστορική, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Εμείς λοιπόν συμμετέχουμε με τη χοροδία μας. Τη χοροδία Κορίθου, της Μικρασιατικής Στέγης δηλαδή, η οποία μαθαίνει τι άλλο, παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα παππούλια. Γιατί γι' αυτό έχει κατά τη είδος πολυτελείας. Δεν ακούγονται πια ούτε από τα ραδιόφωνα, ούτε από τις τηλεοράσεις. Θα είδατε χθες το βράδυ το «Γεια σας, βρε παιδιά», και από εδώ και από εκεί διάφορες εκπομπές. Είναι είδος πολυτελείας, κύριε Γκίκα, πλέον και τα παραδοσιακά τραγούδια. Εμείς επιμένουμε σε αυτό, τραγούδια από όλο τον ελληνικό χώρο, όχι μόνο την Ελλάδα. Ευχόμεθα καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ευχόμεθα όλοι οι Έλληνες να αντιπνιχτούμε επιτέλους, γιατί κύριε Σωτηρόπουλε, κατά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια, 30, ίσως και 40, το είχαμε ξεχάσει το θέμα της μετέλευνας. Τουλάχιστον οι πολλοί Έλληνες. Λέγανε στο κουνί το αεροδρόμιο Άτος Μέγας Αλέξανδρος. Διαμαρτυρήθηκε κανείς. Βλέπαμε τα γάλματα εκεί που πηγαίναμε στον τουρισμό, στα Σκόπια. Και τρώγαμε και πίναμε φθηνά. Διαμαρτυρήθηκε κανείς διανοούμενος. Πώς αυτοί οι άνθρωποι καρπούνται την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακούσατε εσείς καμία διαμαρτυρία διανοούμενου πανεπιστημιακού? Όποιοι τυχόν μιλούσαν, τους θεωρούσαν απλώς εθνικιστές, ακραίους, ρομαντικούς, κάτι τέτοια. Εφησυχάζαμε πολύ καιρό και τώρα δρεύουμε τους αργούς. Χρειάζεται εγρήγορση, πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας, γιατί οι βάρβαροι καλή επιτυχία. Βρίσκονται ήδη μαζί μας η κύριε Καρπούζης Γρηγόρης, η κυρία Τσούκουλη Μαριλένα, ο κύριος Καρασάβας Γιάννης, η κυρία Επιβατινού Παναγιώτα, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κορινθίας. Τους καλωσορίζουμε όλους. Θα ξεκινήσουμε με ενός λεπτού σιγή για τον προσφάτως δολοφονηθέντα εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο Κατζήφα στην ελληνική γη της Βορείου Ηπείρου, για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού, για τους νεκρούς ήρωες στα βουνά της Βορείου Ηπείρου στο έπος του 40, για τους νεκρούς Μακεδονομάχους του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων, για τους νεκρούς της Κύπρου μας. Ο λόγος στο προσκεκλημένο μας, κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, σας καλωσορίζουμε.